του κυρίου Ντάισενμπλουμ, δύο δηλώσεις. Μία ως απάντηση στον κύριο Μαυρίδη, μία στην Financial Times. Εγώ θα προσθέσω ακόμη ένα puzzle σε αυτό το μεγάλο ερώτημα που 5 χρόνια μετά ακόμη απασχολεί. Είναι, διαβάζω από επίσημο έγγραφο της Κομισιόν, είναι την επομένη της απόφασης της Βουλής για απόρριψη της πρότασης που είχε ενώπιόν της και αναφέρει αυτό λεξί. Αναφορικά με την επιβολή εφάπαξ τέλους στις καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ, η Κομισιόν αποσαφήνισε τη θέση της στο Eurogroup πριν την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο ως εξής. Εναλλακτική λύση μέσα στα πλαίσια των παραμέτρων χρηματοδότησης όπως είχαν αποφασιστεί, χωρίς στην απουσία τέλους κάτω από τις 100.000 θα ήταν αποδεκτή. Οι κυπριακές αρχές, λέει σε αυτή την επίσημη δήλωση της Κομισιόν, δεν αποδέχθηκαν αυτό το εναλλακτικό σενάριο. Δύο σημεία, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να σχολιάσετε. Είτε τέλος ήταν, είτε κούρεμα ήταν, φαίνεται ότι η Κομισιόν, κορυφαίο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν το δεχόταν. Και δεύτερο, εάν όντως ισχύει αυτό και αρνηθήκατε να παρουσιάσετε μία εναλλακτική, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι όντως η Βουλή την προηγούμενη μέρα είχε αποφασίσει επί κάτι, επί ενός θέματος, το οποίο ενδεχομένως και να μην, να μην ήταν υπαρκτό την ώρα που αποφάσιζε είτε να το δεχθεί είτε να το απορρίψει. Πρώτον, αυτό που θα σας έλεγα είναι καλά γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τι επαρέλαβα. Ρευστά διαθέσιμα ικανά να αντιμετωπίσουν τους μισθούς ενός μήνα. Τοκοχρεωλήσια που με την βοήθεια στο συνεργασμό μέχρι τον Ιούνιον υπερέβαιναν τα 6 δις. Βρέθηκα μπρος ενός Eurogroup το οποίο είναι το αποφασισμένο να επιβάλλει το bail-in, δηλαδή την διδίων μέσων χρηματοδότηση, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Από την αρχή είπα όχι, δεν αποδέχομαι. Έγιναν ολόκληρες συζητήσεις, οι μαραθώνιες εκείνες αυτές, καταλήξαμε στην επιβολή ενός τέλους, αφού αφαιρούν το οι πρώτες 20.000 για τις, ή 100 θα επιβαρύνουν το, δηλαδή 80.000 με 6,75, υπέραν των 100 μέχρι 500 με 9,9 και υπέραν των 500. Αυτό ήταν εφάπαξ φορολογία και το λέει σαφέστατα και ο κύριος Ντάισενμπλουμ αλλά και η ανακοίνωση της Κομισιόν η οποία λέει ότι an alternative solution respecting the financing parameters would be acceptable preferably without a levy on deposits below 100,000. Κατά προτίμηση, χωρίς το, αυτό είναι το εφάπαξ. Ναι, αλλά λέει ακριβώς δεν από κάτω το απαγορευτικό, με συγχωρείτε. Δεν είναι το ποσός απαγορευτικών και να σας πω γιατί οι εγγυημένες καταθέσεις, δηλαδή η υποχρέωση για εγγυημένες καταθέσεις άρχισαν από την 1η του 2016. Η υποχρέωση για εγγύηση των καταθέσεων ήταν 1η του 2016. Και υπάρχουν δηλώσεις και του ίδιου του κυρίου Ντάισενμπλουμ που απήντησε στον κύριο Μαυρίδη που δεν ποσός δεν ενδιαφέρουν. Αλλά έγινε ο καλύτερος δυνατός χειρισμός. Υπάρχουν και δηλώσεις ακόμα του κυρίου Παπαδόπουλου, ο οποίος έλεγε τους κινδύνους και θα μπορούσε η Βουλή να προτείνει οτιδήποτε άλλο, εάν ήθελε. Αλλά ο κύριος Δημητριάδης, εις μίαν των δηλώσεων του μετά, έλεγε ότι εφόσον περάσει όμως αυτή η νομοθεσία με οποιονδήποτε συντελεστή, θεωρήσει η Βουλή σωστό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παράσχει την απαραίτητα ρευστότητα στις κυπριακές τράπεζες. Απορρίψαμε, ξέρετε τι. Απορρίψαμε το τέλος που ήταν εφάπαξ και για το οποίο θα δίδονται μετοχές του κράτους από εκείνους κάτω των 100.000, ξέρετε τι σήμαινε, 5.400 ευρώ. Ευχαριστούμε πολύ. 5.400 ευρώ για να δεχτούμε τη δεύτερη απόφαση η οποία οδήγησε στην κατάρρευση της λαϊκής που θα εσώζεται το διαφορετικά και στο κούρεμα το πραγματικό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συνεπώς όπως και ο κύριος Ντάισενμπλουμ είπε απόλυτα ορθώς, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που εκούρεψε, αλλά η Κυπριακή Βουλή. Ευχαριστώ πολύ. Απλά ένα μικρό σχόλιο, επειδή ξεπεράσαμε πάρα πολύ τον χρόνο. Για να μην εξυπηρετούμε ένα δάνειο, διάβαζα το πρόγραμμα σας πριν από λίγο, στη σελίδα 19. Η μόνη αναφορά για αυτή την ορολογιακή βόμβα για το σύνολο της οικονομίας είναι να εξετάσουμε υπό προϋποθέσεις δημιουργία νέων εργαλείων ή εξειδικευμένου φορέα. Αυτή είναι η πρότασή σας προς τον Κυπριακό λαό, κύριε Πρόεδρε, για αυτό το ζήτημα. Πήραμε μέτρα. Χρηματοπιστωτικός Επίτροπος, νομοθεσία για τη φρεγγιότητα, προστασία της πρώτης κατοικίας, διαγραφή των πρώτων 25.000 των 25.000 σε άπορους.
μέσα από τα εργαλεία που έχουμε δώσει, έγινε κατορθωτών οι τράπεζες να διαπραγματευτούν και, αλλά και οι δανειολήπτες να κατανοήσουν. Γίνονται εκτόσεις συνεχώς. Δεν αποκλείσαμε το φορέα. Από την πρώτη στιγμή είχαμε διαβιβάσει προς τον κύριο Ντράκη σε επίσκεψη μας το 2013 με τον Υπουργό Οικονομικών τότε. Και προς το Eurogroup μετέφερε ανάλογη ιδέα ο Υπουργός Οικονομικών. Πλην όμως, θεωρείτο ότι το πολύ πρόωρο, ακόμα διότι οι προβλέψεις των τραπεζών ήταν πολύ χαμηλές, το κόστος τώρα δεν είναι. Όχι, τώρα είναι, τότε ήταν 30, σήμερα είναι 50. Που είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξετάσουμε. Τότε όμως είχε αναπορριφθεί και από την Κεντρική Τράπεζα και από το Eurogroup. Συνεπώς, ελήφθησαν μέτρα. Λαμβάνονται μέτρα και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δούμε. Εγώ είμαι ανοιχτός να ακούσω, αλλά όχι τα όσα λέγονται χωρίς έξοδα, δηλαδή η διαγραφή χρεών, κούρεμα χρεών ή τα όσα ακούω το κράτος να μπει μέσα, διότι θα επανέλθουμε σε μια κατάσταση όπου και το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα ευρεθεί και πάλι εκτεθειμένο, αλλά και το κράτος και οι φορολογούμενοι πολίτες υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που αντιμετωπίσαμε το 2013.